Λοιπόν. Θα ρωτήσουμε τον Αρμόδιο. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Γιατί Ευχαριστούμε έχουμε πολύ. στο στούντιο τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, τον υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να πιάσουμε το κτηματολόγιο Αλανίκο νωρίτερα. Ναι, να, να, αναφερθούμε στο θέμα των ημερών, κύριε Κυρανάκη, και όλα όσα αποκαλύπτονται. Δεν θέλω να αποφύγω όμω το. Όχι, όχι, όχι θα Γι αυτό είστε εδώ. Σε αυτό θα επικεντρωθούμε, δεν Γι αυτό είστε εδώ, επιβολία. κύριε Κυρανάκη. Αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών και όλα όσα αποκαλύπτονται μετά από την τραγωδία στη, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν μη τι άλλο, οι αποκαλύψει είναι συγκλονιστικέ για τον τρόπο λειτουργία, για το πώ Δρώνουν και πώ αποφασίζουν ανώτατοι επιτελεί τη ελληνική αστυνομία και την ίδια ώρα η αντιπολίτευση έχει σταθερό αίτημα την απομάκρυνση του κυρίου Οικονόμου ω βασικού υπευθύνου για την λειτουργία του σώματο ελληνική ναι. αστυνομία. Καταρχά, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μιχάλη. Ε, σαν φίλο και εγώ τη ε, ομάδα ΣΑΕΚ, είμαστε συντετριμένοι για αυτό που συνέβη. Είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το νέο γήπεδο εκεί στη Φιλαδέλφια, ε, δεν το είχαμε καθόλου στο μυαλό μας, διότι η εικόνα που υπήρχε κάθε εβδομάδα στο γήπεδο ήταν μικρά παιδιά, οικογένειες, οι πατεράδες με τους γιους τους. Δηλαδή ήταν μια άλλη εικόνα αυτή που είχαμε συνηθίσει στα ελληνικά γήπεδα. Ε, Εννοείται δεν το είχατε καθόλου στο μυαλό σας ως αεκτζήδες ή ως κυβέρνηση. Εγώ σας μιλάω σαν φιλάθλος τώρα. Mm. Σας μιλάω σαν φιλάθλος που πήγαινα πέρυσι στο γήπεδο, ε, και έβλεπα μία εικόνα mm -hmm. χωρίς επεισόδια, χωρίς βία, ε, με πάρα πολλές οικογένειες και παιδιά. Όπως θα έπρεπε να είναι. Και, αυτό το οποίο και, συνέβη και με, με Κροάτες που ήρθαν το εξωτερικό για να σκοτώσουν... Κύριε Κυρανάκη, επιπρόσθετα αυτή ναι. η εικόνα που περιγράφεται εντός του γηπέδου ήταν η εικόνα το βράδυ της Δευτέρας στη γειτονιά αυτή, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ακριβώς. Γύρω από, τη, γύρω από το γήπεδο έχει δημιουργηθεί μια γειτονιά η οποία ήταν πολύ φιλική. Προ ε, οικογένειε που ήθελαν μια ήρεμη κατάσταση, μια ευχάριστη. Ήρθαν λοιπόν προφανώς με ευθύνη αστυνομία. Εμεί από την πρώτη στιγμή δεν κρύψαμε την τεράστια παταγώδη αποτυχία, ε, η οποία δεν συνάδει με τη συνολική εικόνα τη Ελλάδα, τη ελληνική αστυνομία. Ε, υπάρχουν ευθύνε, θα αποδοθούν οι ευθύνε, θα βρεθούν οι ένοχοι, όπω βρέθηκαν και στην περίπτωση του Άλκη Καμπανού, και θα τιμωρηθούν πάρα πολύ σκληρά. Ε, θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν μας τα λόγια τη. Ε, όταν υπάρχουν λάθη και όταν υπάρχουν παραλήψει, τα αναδεικνύουμε, τα τονίζουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Το θέμα είναι όμω, κύριε Κυρανάκη, πώ φτάσαμε ως εδώ. Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάτε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχετε μια νοπή, μεγάλη λαϊκή εντολή. Και τη διακήρυξη τουλάχιστον ότι θα αλλάζατε πράγματα. Και μπορεί ο Υπουργό να είναι καινούριο, αλλά υπάρχει συνέχεια στην ελληνική αστυνομία. Ναι, ο Υπουργό είναι λίγο ενημερών και το σημαντικότερο και το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε λάβει ενημέρωση πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, υπήρχε από ό,τι φαίνεται ένα ενημερωτικό σημείο, αυτά βέβαια θα τα δει mm -hmm. με τι διαδικασίε που πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη ε, και η ένορκη διοικητική εξέταση τη mm -hmm. Αλλά με, με βάση τα στοιχεία δεν υπήρχε καμία ενημέρωση προς την πολιτική η αστυνομία να μην είναι τον αρμόδιο Υπάρχουν, ευ, υπάρχουν ευθύνε. Δεν θα δικαιολογηθούμε. Εδώ πέρα έχει, έχει υπάρξει μια αποτυχία. Και μάλιστα έχει υπάρξει μια αποτυχία με... Με, νεκρό. με κα, Κατέληξε με θανάσιμο τρόπο. Υπάρχει νεκρός, ε, υ, υπάρχει μια σειρά από λάθη, θα αποδοθούν και ελπίζω να βρεθούν πάρα πολύ σύντομα οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη φυλακή. Όπω αναφέρει όμω η αντιπολίτευση, κυρία Κερανάκη, η ηγεσία τη ελληνική αστυνομία είναι αποτέλεσμα επιλογών τη πολιτική ηγεσία. Σύμφωνοι. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνει τη δουλειά τη με, ε, με τρόπο. ξεκάθαρο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνε. Δεν μπορώ εγώ να μπω στα εσωτερικά τη αστυνομία περισσότερο από αυτό που σα λέω μέχρι σήμερα. Πολιτικά έχει πει και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ότι δεν θα κρύψουμε τι ευθύνε μα, δεν θα κρύψουμε τα λάθη, πρέπει να βελτιωθούμε και σίγουρα ε, θα πρέπει να συνδράμουν περισσότερο και οι ελληνικέ ομάδε στον περιορισμό και στην εξάλληψη αυτών των φαινομένων, τα οποία ξεκινούν από τι λέσχε. Εμεί θυμίζω τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια βάλαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο και επιβάλαμε πολύ ξεκάθαρου κανόνε για το ποιο μπορεί να γραφτεί και να συμμετάσχει σε οπαδικέ λέσχε. Στα λεγόμενα κλαμπ Επιβλήθηκαν. Αυτοί επιβλήθηκαν. Αυτοί Γι' αυτό και εντό Ελλάδα έχουν μειωθεί δραστικά τα φαινόμενα παδική βία. Θυμίζω ότι αυτοί οι οπαδοί ήρθαν από το εξωτερικό και συνεργάστηκαν με κάποιου εδώ πέρα, ανεκέφαλου, για να μπορέσουν να, ε, να σκοτώσουν ένα νέο παιδί. Ε, στην Ελλάδα όμω αυτά τα μέτρα δεν σα λέω ότι είναι τέλεια. Αλλά έχουνε, έχουν αποτέλεσμα διότι έχει μειωθεί δραστικά η αθλητική βία. Ήρθαν όμω από το εξωτερικό ανενόχλητοι κύριε Κυρανάκη. Και αυτό έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Σας να μπορεί κάποιο να διασχίζει τη μισή χώρα ανενόχλητος, παρά τι δεκάδε προειδοποίησεις και, και τον τραγέλαφο που είδαμε να εξελίσσεται γύρω από τη λειτουργία διαφορετικών υπηρεσιών τη αστυνομία και αυτοί να καταφέρουν να έρχονται στην πρωτεύουσα, να πηγαίνουν στο γήπεδο και να σκοτώνουν. Σα είπα τη γνώμη μου για αυτό το ζήτημα ακριβώ πριν. Σα είπα τη γνώμη. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Η συζήτηση προφανώς θα συνεχιστεί γιατί έχουν μείνει πολλά αναπαντητά ερωτηματικά. Αλλά πάμε κύριε Υπουργέ στο θέμα για το οποίο σας φωνάξαμε, στο ελληνικό κτηματολόγιο. 64 άνθρωποι στη λίστα. Ξανά ξημεροβραδιάστηκαν αρκετοί συμπολίτε μας εκεί. Υπάρχει επιλογή του κτηματολογίου ψηφιακά, ε, αλλά δεν καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών. Καλύπτει αυτά στου 10 από αυτού που περιμένουν, οι οποίοι με βάση τα στοιχεία που μα έχει δώσει η προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, είναι εκεί για να καταθέσουν τα συμβόλαιά του. Υπάρχει Εφτά στου δέκα λοιπόν υπάρχει... δεν ξέρουν ότι μπορούν να το κάνουν ψηφιακά. Το ξέρουν γιατί το βλέπουν μπροστά του. Όπω σα είπε και ο κύριο Ανδρίτσο λίγο πριν, είναι πραγματικά ηρωνικό να βλέπει στη μία πινακίδα ότι μπορεί να εξυπηρετεί ψηφιακά και δίπλα να σημειώνει χειρόγραφα την, το όνομά σου. Αυτό δεν ε, πάει τόσο. Είπε όμω ένα συμπολίτη. Αυτό με με τη η λίστα θα ο, τελειώσει. Ότι είναι εκεί για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεσή του. Ναι, διότι. Από το διότι, από το Προφανώ λανθασμένα ο επαγγελματία που τον συμβούλεψε, είτε ο συμβολιογράφο είτε ο δικηγόρο. Του είπε ότι πήγαινε εκεί για να κάνει τη δουλειά σου πιο γρήγορα. Mm -hmm. Αυτό δεν ισχύει. Mm -hmm. Το ανακοινώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπε και η προϊσταμένη, το είπα και εγώ, στην, νομίζω και στη δική σα κάμερα: Ότι όσοι καταθέτουν ψηφιακά έχουν πλέον προτεραιότητα στη διεκπαιρέωση. Όσοι πηγαίνουν διαζώσει, θα παίρνει περισσότερο χρόνο. Άρα δεν ισχύει αυτό που του λένε οι συμβολιογράφοι και οι δικηγόροι. Διαντεχεί όσοι του το λένε. Να το δουλειά Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν και επαγγελματίε οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει την ψηφιοποίηση, καταλαβαίνουν. Για ποιο λόγο του συμφέρει και του ίδιου να, 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 να μεταβούμε πιο γρήγορα σε αυτή την εποχή. Διότι αν απελευθερώσουμε, αν απελευθερώσουμε κόσμο από το λεγόμενο front desk, από την εξυπηρέτηση κοινού, περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν διεκπαιρέωση αιτήσεων, άρα όλοι θα εξυπηρετούνται πιο γρήγορα. Ποιε υπηρεσίε διεκπεραιώνονται τώρα ψηφιακά, που αφορούν το πράγμα. Να, να πάω και, να, και ένα βήμα πίσω. Η λίστα αυτή που βλέπετε, γιατί υπάρχει. Διότι στην Ελλάδα έχουμε την, το εξή φαινόμενο. Μπορείτε εσεί να πουλήσετε το σπίτι σα το μεσημέρι στον κύριο Ανδρίτσο και το, το απόγευμα να κάνετε ένα άλλο συμβόλαιο να το πουλήσετε σε μένα. Όποιο πάει να μεταγράψει την επόμενη μέρα στο εκτιματολογικό γραφείο, παλιά στο υποθυκοφυλακείο και σε κάποια σημεία τη χώρα στο υποθυκοφυλακείο, αυτό έχει το σπίτι. Αυτή είναι μια κατάσταση που δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια δικαίου και είμαστε αποφασμένοι να την τελειώσουμε. Για να την τελειώσουμε? Για να την τελειώσουμε, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ψηφιακή οδό. Mm -hmm. Τελεία. Όλα άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς, φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα αυτό που γίνεται με μια μεταβίβαση αυτοκινήτου, να γίνεται Άκριβος. και με τη μεταβίβαση ακινήτου. Ακριβώς. Την ώρα που πουλιέται ένα σπίτι, ένα κίνητο γενικά, να κλειδώνει ουσιαστικά με έναν ψηφιακό τρόπο, ώστε να μην μπορεί να διαπραγματευτεί ή να πουληθεί κάπου αλλού. Αυτό θα δημιουργήσει και σε πολίτε και σε επενδυτέ μια ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι ο στόχο Μισό λεπτό: μας... να κλειδώνει για πόσο, Γιατί μπορεί εγώ να το αγοράσω σήμερα και σε ένα μήνα να θέλω να το πουλήσω. Θα, 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 κλειδώνει, το για... θα κλειδώνει για όσο διαρκεί η συναλλαγή. Δηλαδή τι ώρε τη συναλλαγή, το χρόνο διάρκεια τη συναλλαγή, δεν ε. θα μπορεί να το πουλά κάπου αλλού. Ε. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ, και ελπίζω να μην βάζουμε ιδέε σε διαφόρου επιτίδιου, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να χρωστάνε και να σου πούνε, εγώ θα σηκωθώ να φύγω θα το πουλήσω το ίδιο σπίτι σε πέντε ανθρώπους και την άλλη μέρα όποιος μεταγράψει. Έχουμε τέτοιες υποθέσει. Φυσικά και έχουμε. Και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Φυσικά και έχουμε. Γι' αυτό και υπάρχει μια τρομοκρατία των πολιτών από τους, ε, ε, την ώρα που υπογράφουν συμβόλαια ότι πήγαινε αύριο το πρωί πρέπει να το μεταγράψεις και τελειώσει. μπορεί να μην είναι δικό σου. Όταν λέμε σε επενδυτές, όταν λέμε σε επενδυτές ότι ξέρεις τι, μέχρι να μεταγραφεί το ακίνητο και μιλάμε για ε, ας πούμε ακίνητα στον τουρισμό, ε, μεγάλη αξία. Ναι. Λε έναν επενδυτή, μέχρι να μεταγραφεί το κινητό σου, δεν είναι δικό σου. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει τα λεφτά. Και τα λεφτά πηγαίνουν κατευθείαν ε, στο λογαριασμό του πολιτή. Mm -hmm. Αυτέ είναι καταστάσει οι, οι οποίε πρέπει να τελειώσουν. Άρα λοιπόν, σε συνεργασία με του εμπλεκόμενου φορεί και τα εμπλεκόμενα υπουργεία, εμάς στόχο μα είναι η μεταβίβαση ε, ακινήτου, ψηφιακό φάκελο ακινήτου να γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά. Θα είμαστε σε θέση σύντομα να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμω την κατάσταση του χρηματολογικού γραφείου, Δευτέρα 28 Αυγούστου, αυτή η λίστα που δείξατε δεν θα ισχύει. Δεν θα ισχύει. Το λέμε να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώ, ευτυχώ για αυτού ίσω, βγάζουν μεροκάματο σήμερα. Δηλαδή, ε, από τα ρεπορτάζ που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Μου ο εμείς... δικηγόρο στην υπηρεσία εμείς να πάω είδαμε... εγώ να σου κάνω Όχι, όχι αυτό. Και όχι, όχι δικηγόρος. μόνο αυτό. Είναι ο άλλο που πάει και στείνεται από νωρί. Εμεί είδαμε ανθρώπου. Ένα εικοσάρικο και σου δίνω το χαρτάκι. Εμεί είδαμε ανθρώπου. έχει πάει κύριε Ανδρέτσο παραπάνω και το μεροκάματο. Είναι 50-60 ευρώ. Πάνε κάτοικοι τη περιοχή, α πούμε, οι οποίοι είναι κοντά. Και σου λέει θα πάω εγώ, θα περιμένω εγώ στην ουρά με την καρεκλίτσα μου 50-60 ευρώ. Και Έτσι, θα γράψω, λοιπόν, θα τη δευτέρα... πάω εγώ ως Λάσκαρ και θα γράψω Κυρανάκη και θα πάρω το Πεντάρι. Ακριβώ. Και, να α, τη και σειρά. την άλλη μέρα πρέπει να βγάλει τάκ. Αυτό λοιπόν το τριτοκοσμικό φαινόμενο λαμβάνει τέλο στο Κλιματολογικό Γραφείο Αθηνών τη Δευτέρα 28 Αυγούστου. Γιατί παρουσιάζουμε την, ε, την πλατφόρμα που θα βγάζει αριθμό ψηφιακά, θα βλέπει το κινητό σου ανα πάσα στιγμή ποιο αριθμό εξυπηρετείται, θα μπορεί να προγραμματίζει τη μέρα σου, δεν θα χρειάζεται να περιμένει την ουρά. Ο λόγο που πηγαίνουν πολύ νωρί από την προηγούμενη μέρα είναι αυτή η ανασφάλεια δικαίου που σα περιέγραψα πριν. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, με την εφαρμογή δεν θα υπάρχει κανένα λόγο να πηγαίνει να γράφει σε χαρτάκι. Όχι λόγο. Θα απαγορεύεται το χαρτάκι. Mm. Δεν θα αναγνωρίζεται από του προεσταμένου των εκτιματολογικών γραφείων το χαρτάκι. Δεν Έτσι. θα εξυπηρετούνται όσοι δεν έχουν πιάσει σειρά ψηφιακά. Έτσι ακριβώ. Δεν θα εξυπηρετούνται. Οπότε Αλλά θα και αυτοί που θα πηγαίνουν διαζώσει, κυρία Λάσκαρη δεν θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Θα τελειώνουν πρώτα οι ψηφιακοί. Θα τελειώνουν πρώτα οι ψηφιακέ αιτήσει και μετά Προλήφια οι υπόλοιπε. Έτσι. Αυτό συμβαίνει ήδη για 7 10 πράξει, όπω σα είπα. Χθε είχαμε μία εκτενή συνάντηση με, το, με, την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών για να διασυνδέσουμε τη δική του πλατφόρμα με την πλατφόρμα δοκιματολογία ώστε να κάνουν ψηφιακή επίδοση και αυτή, που είναι ένα μεγάλο όγκο πράξεων. Αυτό ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι τέλο Σεπτεμβρίου, αρχέ Οκτωβρίου, για τέτοιο χρονοδιάγραμμα μιλάμε. Το επόμενο βήμα είναι τα πρόδειλα, που εκεί χρειάζεται και, που εκεί χρειάζεται. Χρειάζεται και νομοθετική παρέμβαση για να περιοριστεί, να είναι πιο συγκεκριμένο ο τρόπο που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίε τα πρόδειλα λάθη. Και θα σα πω, ε, πω και μια είδηση, κυρία Λάσκαρη, που δεν την ε, έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα: Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα των λεγόμενων προδήλωσεων σφαλμάτων, εμεί θέλουμε να πάμε σε μια ψηφιακή πλατφόρμα συμβολέων, ώστε να μπορούν διαλειτουργικά να τραβάνε οι πολίτες, οι συμβολιογράφοι τα στοιχεία των πολιτών ε, από τα Μητρώα mm -hmm. του GOVGR ώστε να μην γίνονται λάθη στο πιο συχνό φαινόμενο που είναι ότι γράφει λάθο την ταυτότητά σα, το όνομά σα, την ημερομηνία γέννησή σα κλπ. Κύριε Νικό, ο, 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 είναι πρόδειλο το σφάλμα. Αντί για Ανδρίτσο, σε έχουν γράψει Ανδίτσο ναι. Και, ναι. και αυτό ακριβώς, μπορεί να σου φάει έξι μήνε το κτηματολόγιο ακριβώς, για να το διορθώσει. Να σου Και αν μπείτε σήμερα. Περιγράφετε το αυτονόητο τώρα, έτσι, γιατί μιλάμε για διαφορετικέ βάσει δεδομένων, οι οποίε επιτέλου θα διασυνδεθούν. Έτσι. Και αν μπείτε σήμερα, κύριε Ανδρίτσο, και κάνετε μια αναζήτηση στο όνομά σα για τι εγγραφέ που υπάρχουν στο όνομα Ανδρίτσο στο κτηματολόγιο θα δείτε πέντε διαφορετικές εγγραφέ. Διότι κάποιο υπάλληλο στο παρελθόν έχει γράψει την ημερομηνία γέννησή σα με λάθο τρόπο, το επιθετό σα, κάτι το άλλο. Και το ο μέσο όρο είναι 4 με πέντε διαφορετικέ ναι. γραφές. γραφέ. Εμεί ναι. θα πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε τι βάσει, να την κάνουμε ενιαία mm -hmm. και στα συμβόλαια να τραβάμε από μία ενιαία βάση δεδομένων τα στοιχεία ναι. του πολίτη, ώστε να μην γίνονται Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία του, του, φορέα, το ελληνικό κτηματολόγιο έχει και νέα διοίκηση, πολύ φρέσκια διοίκηση που έχει μπροστά και μεγάλε προκλήσει. Από την άλλη, διαβάζω ότι παγώνουν και αποσπάσει. Όχι, δεν είναι η ε, ε, οι αποσπάσει, η κινητικότητα στο χρηματολόγιο έχει απαγορευτεί εδώ και καιρό, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα προσωπικού. Ναι, γιατί είχαν φύγει οι δεν είχαν πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και δεν είχαν μείνει αρκετοί πίσω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλά, εδώ και τέσσερα χρόνια, υπάρχει μια μετάβαση, μια μετάπτωση από τα υποθυκοφυλακεία που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνη στα κτηματολογικό γραφεία, τα οποία περιήλθαν στην αρμοδιότητα ψηφιακή mm -hmm. Παλιότερα ήταν στο περιβάλλοντο. Μιλάμε για μια μετάβαση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν έχει, δεν έχει γίνει μετάπτωση από υποθετικό φυλακείο σε εκτιματολογικό mm. γραφείο. Έτσι, λοιπόν, στο Αθηνών, που ήταν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα... Και η μεγάλη ταλαιπωρία. Και η μεγάλη ταλαιπωρία. 45, 42 υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν ως Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν δικαστικοί υπάλληλοι... Mm -hmm. Όταν έγινε η μετάπτωση Αρχέ του Ιουλίου, δεν ήρθαν να εξυπηρετήσουν στο κτηματολογικό γραφείο Αθηνών. Διότι, ε, και μάλιστα έχουμε συνάντηση σήμερα με τον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων για αυτό το θέμα, διότι ο άνθρωπο ε, είναι συνεργάσιμο, θέλει να, να βρούμε λύσει και ελπίζω να βρούμε λύσει. Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε ένα άλλο σύστημα εξουσίας, στο δικαστικό σύστημα. Άρα υπάρχει ένα κενό δικαίου. Υπάρχει μεν νόμο ο οποίο λέει ότι πρέπει να πάνε να εξυπηρετήσουν στα γραφεία. Υπάρχει όμω και το σύνταγμα. Αλλά ο νόμο που δεν το, οποίο, το, το, οποίο, λέει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία, διότι 40, τελοφοθούν. 40 στελέχη του κτηματολογικού γραφείου Λείπουν πρώην υπερκοφυλακή. Λοιπόν, κα, δεν κα, μπορούν να Είπαν εγώ λόγω του νόμου δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Θα βρούμε λύση και σε αυτό. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. πολύ, κύριε Κυρανάκη, είστε, και καλά. περιμένουμε αυτό με τα πρόδειλα ασφάλματα με μεγάλη αγωνία να ξέρετε. Απλά εκεί θα χρειαστεί κόσμο. και νομοθετική παρέμβαση. Δεν είναι μόνο η ψηφιακή πλατφόρμα, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να, να, να συνεργαστούμε με του δικηγόρου, του συμβολιογράφου ε, και όλου του εμπλεκόμενου, ώστε να περιοριστεί Πότε θα έχει τελειώσει, θέλω ο να μου πείτε. Πότε θα έχει τελειώσει. Πρώτο βήμα μετά από αυτά που ανακοινώνουμε 28 Αυγούστου είναι οι δικαστικοί επιμελητέ. Αμέσω μετά θα ασχοληθούμε με τα πρόδειλα. Μέχρι το τέλο του έτου να τα έχουμε καθαρίσει. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυρανάκη.